Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η συγκεκριμένη οδηγία έρχεται υπό το φως παγκόσμιων εξελίξεων και παγκόσμιων φαινομένων στην οικονομία, είναι προφανές, αλλά αποδεικνύει, και αυτό αφορά νομίζω όλες τις πτέρυγες της Βουλής, ότι η Ευρώπη εν προκειμένου είναι ο ελάχιστος γεωγραφικός και πολιτικός χώρος όπου η πολιτική και η δημοκρατία μπορούν να ανακτήσουν κάποιο έδαφος σε σχέση με την ασυδοσία των αγορών. Τώρα, ποιος είναι ο κίνδυνος εδώ, όμως, κύριε Θεοχάρη, και εδώ θα εστιαστεί και η κριτική που θέλουμε να σας κάνουμε. Ο κίνδυνος είναι ότι ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία είναι ένα πρώτο, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό πολιτικά, ανεπαρκές επί της ουσίας βήμα για την καταπολέμηση του φαινομένου των φορολογικών παραδείσων, κινδυνεύουμε να έχουμε την Ελλάδα έναν ξεχωριστό φορολογικό παράδεισο εντός της Ευρώπης για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες εταιριών. Και θα ήθελα και εσείς από τη θέση σας να μεταφέρετε και στον κύριο Χατζηδάκη, αλλά και εσείς ο ίδιος, να κάνουμε μια προσπάθεια να βαθμίσουμε λίγο το διάλογο γύρω από τα ζητήματα αυτά. Διότι δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζουμε εμείς μια δέσμη μέτρων. Θέλετε να μας κάνετε κριτική, καλοδεχούμενη, αυτή είναι η λειτουργία της δημοκρατίας, την αναμένουμε, και να αντιπαραβάλει η κυβέρνηση διαστόματος του κύριου Χατζηδάκη απλώς κάποιους χαρακτηρισμούς και κάποια επιχειρήματα του τύπου ότι έπαθε Τσίπρα ο Κασελάκης. Δηλαδή, τι έπαθε ο Στέφανος Κασελάκης που παρουσίασε τις προτάσεις μας για την οικονομία? Ελάτε να μπούμε στην ουσία. Δεν πρέπει να γίνει κάτι για την ακρίβεια. Πρέπει να γίνει κάτι για την ακρίβεια. Πρέπει να μειωθούν οι εμισηφόροι. Εμείς λέμε ναι. Εσείς λέτε όχι. Ελάτε να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ θετική υπηρεσία στο ζήτημα που ανακύπτει για την καταπολέμηση της ακρίβειας και την αναμόρφωση βεβαίως του φορολογικού συστήματος, για την οποία έχουμε και πάλι προτείνει, επιτρέψτε μου μία παρέκβαση, γιατί είδα τη Ρένα τη Δούρου να μπαίνει στην Επιτροπή μας, η οποία σύμφωνα με ό,τι μάθαμε αυθώθηκε για το ζήτημα της Μάνδρας, και να το αξιολογήσουμε και αυτό και να το συγκρίνουμε με τους τόνους λάσπης που και η ίδια έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια και την εργαλειοποίηση από συγκεκριμένη πολιτική παράταξη απέναντι στο πρόσωπό της, όχι για την ίδια προφανώς, αλλά για να χτυπηθεί συνολικά η παράταξη. Και θα ήθελα και αυτό, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε έτσι να φύγω λίγο από το θέμα το οποίο συζητάμε. Επανέρχομαι, κύριε Θεοχάρη. Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να διατιμηθεί το περιθώριο κέρδους? Ότι δεν πρέπει να μπει όριο στο περιθώριο δήλησης? Να την ακούσουμε την άποψη. Ότι δεν γίνεται? Διότι έχει γίνει με βάση και την ευρωπαϊκή οδηγία η οποία εκδόθηκε την άνοιξη του 22. Θεωρείτε ότι είναι καλό για την οικονομία συνολικά, εγώ σας λέω, οι τράπεζες να έχουν 7 δισεκατομμύρια κέρδη το 22 και το 23? Και επειδή σας λέμε να πάρουμε 1,5 δις από τις τράπεζες, να εκτοξεύετε εναντίον μας τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς? Γιατί είναι καλό για την οικονομία αυτό? Με 16 δις αναβαλλόμενο φόρο οι τράπεζες και να μην φορολογούνται. Γιατί να μην μπορούν να συμβάλλουν τα δηληστήρια με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί να μην μπορούν να συμβάλλουν οι εταιρείες εμπορίας και στην ηλεκτρική ενέργεια? Γιατί αυτές οι 3-4 πηγές υπερσυσσόρευσης κερδών μέσα σε πολύ μεγάλη δυσκολία να μην γίνουν οι πηγές διόρθωσης για τα νοικοκυριά? Δεν το ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχει το φαινόμενο αύξησης του τζίρου, ειδικά στα είδη πρώτης ανάγκης, με μείωση του όγκου πωλήσεων όμως? Ο όγκος μειώνεται, ο τζίρος αυξάνεται. Με περισσότερα χρήματα ο κόσμος αγοράζει λιγότερα προϊόντα. Πείτε μας ανοιχτά, ειλικρινά, ότι διαφωνείτε με τη νέα φορολογική κλίμακα την οποία προτείνουμε, η οποία ελαφρύνει όλα τα εισοδήματα κάτω από τις 100.000 ευρώ. Ότι θα είναι καταστροφή για την οικονομία? Είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε το επιχείρημα. Ας αφήσουμε όλοι κατά μέρος τους χαρακτηρισμούς και τις οξύτητες. Ελάτε να συζητήσουμε επί της ουσίας. Δεν πρέπει να γίνει το παρατηρητήριο τιμών που προτείνουμε για να υπάρχει μια σύγκριση? Για να καταλάβει και ο κόσμος πώς τα κομμάτια γίνεται το ίδιο προϊόν από την ίδια εταιρεία σε μια άλλη χώρα της ΕΕ να έχει τρεις φορές επάνω τιμή από την, να έχει τρεις φορές κάτω τιμή από την τιμή που έχει στην Ελλάδα. Διότι οι πολυεθνικές εταιρείες, το γνωρίζετε κύριε Θεοχάρη, απλά θα το πω για να καταγραφεί στα πρακτικά και να μας ακούσουν και αυτοί που μας ακούνε, εξετάζουν κάθε φορά που βάζουν ένα προϊόν σε μια εθνική αγορά
τις συνθήκες ανταγωνισμού, την αξιοπιστία των μηχανισμών ελέγχου, τις δυνατότητες που έχουν να αποκομίζουν δυσανάλογα με την παραγωγικότητά τους κέρδη από το πεδίο μέσα στο οποίο καλούνται να κινηθούν. Αυτά εξετάζουν και έρχονται και τιμολογούν στην Ελλάδα λες και είναι κανονικά μια μπανανία. Δεν θέλετε να καταργηθεί έστω σταδιακά, να πω εγώ, η προκαταβολή φόρου? Θεμελιώστε το, εξηγήστε μας γιατί το κρατάτε. Και εντάξει, δεν θα το επαναλάβω με έμφαση, αλλά καλό θα ήταν να εξηγήσετε και προς τι ο πόλεμος που είχαμε υποστεί εμείς όταν ήρθε το μέτρο, εφόσον επιμένετε και το κρατάτε σε αυτό το ύψος. Δεν θέλετε να μειωθούν οι συντελεστές στα ενίκια? Ούτε αυτό είναι εφικτό για τις μικρές περιουσίες? Εκεί λοιπόν να την επικεντρώσουμε τη συζήτηση, διότι αυτή τη στιγμή η ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας, κύριε Θεοχάρη, αφορά, όπως και η δική σας πλευρά ισχυρίζεται, 80 με 100 εκατομμύρια, τελειώνω κύριε Πρόεδρε αμέσως, 80 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι άλλος και με την ευκαιρία της συζήτησης και αυτού του νομοσχεδίου πρέπει να βγάλουμε πάρα πολύ κρίσιμα συμπεράσματα, να ανοίξουμε τα χαρτιά μας, να πολιτικοποιήσουμε τη συζήτηση και να αυξήσουμε, κατά τη γνώμη μου, και την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου απέναντι στον Έλληνα πολίτη και στον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει τα άλλα ντάλλον που ακούγονται από τις τηλεοράσεις, από τα στελέχη σας, τα οποία κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, διότι πάει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει. Εκεί λοιπόν το μόνο που καταφέρνει και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος τελευταία κόβει βόλτες και στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ, είναι όχι να ρίξει τις τιμές, αλλά να ρίξει την αξιοπιστία του. Κλείνω καλώντας και εσάς προσωπικά, αλλά και τον κύριο Χατζηδάκη, να μιλήσει επί της ουσίας. Διότι αχώς βαρύς ακούστηκε, πολλά ντουφέκια πέσαν όταν ανακοινώσαμε τα μέτρα, έκανε μία ανάρτηση γεμάτη από χαρακτηρισμούς ο υπουργός σας, αλλά τώρα βλέπω σιγή ηχθείως. Σαν να μου φαίνεται ότι δεν έχετε βρει και πολύ σοβαρά αδύναμα σημεία στις προτάσεις μας. Είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε όλα. Πείτε μας ότι χρειάζεται μία άλλη κατεύθυνση. Κάντε σημειακή κριτική ότι είναι κακή η κοστολόγησή μας στο ένα ή στο άλλο. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Έτοιμοι να τα ακούσουμε όλα. Έτσι κι αλλιώς κι εσείς έχετε φέρει διατάξεις οι οποίες κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πολλές φορές είναι ακοστολόγητες. Δεν προσδιορίζεται το κόστος της παρέμβασης. Προσγειώστε και αυτή την κουβέντα. Σας καλώ ειλικρινά και ανθρώπινα. Και εσάς προσωπικά, αλλά και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ελάτε λοιπόν να συζητήσουμε. Υπάρχουν 4 πεδία στην ελληνική οικονομία στα οποία έχουν διαμορφωθεί σκανδαλώδη κέρδη. Λέμε το εξής απλό. Ένα κομμάτι από αυτά να αξιοποιηθεί για να απαλύνουμε τον πόνο της καθημερινής πρόσβασης στα βασικά αγαθά για τον Έλληνα πολίτη. Γιατί αυτό είναι παράλογο? Γιατί έχουν γίνει αυτές οι επιλογές σε άλλες χώρες της ΕΕ? Εδώ τι είναι? Λοιπόν, αποδείξτε λοιπόν ότι δεν έχετε στο νου σας η χώρα να είναι φορολογικός παράδεισος για λίγους και εκλεκτούς, και αποδείξτε κι εσείς ότι δεν είναι το μόνο κριτήριό σας για την επίδοση της οικονομίας η απόδοση των χρηματιστηριακών δικτών. Διότι οι εισηγμένες εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο πέρσι γράψανε 10,5 δισεκατομμύρια κέρδη. Σιγά την επανάσταση που σας λέμε, ένα κομμάτι από αυτά να διοχετευτεί για να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Τολμήστε, αλλά δεν το βλέπω.